Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα των δράσεων της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Σερών ενάντια στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η 15η μέρη αυτή δράσεις θα κορυφωθούν στις 6 Μαΐου που θα γίνει συγκέντρωση και στις αίρεση. Εντάσσεται στην καμπάνια συνολικά του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Μαύρες μέρες ξημερώνουν για τους εργαζόμενους με την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Καταργείται το 8ωρο. Υπήρχε το 8ωρο δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα? Φυσικά και υπήρχε. Αν δεν τηρούνταν είναι άλλο θέμα. Και πώς διασφαλιζόταν? Μισό λεπτό λίγο. Έτσι, καταργείται το 8ωρο, καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις και καταργούνται οι πληρωμένες υπερορίες. Είναι ουσιαστικά μια χορηγία της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους χορηγούς της. Όντως, υπήρχε καταστρίγηση του, ναι, του 8ωρου. Εδώ έρχεται το κράτος, το πώς θα το ελέγξει αυτό. Ήδη από το 19 και μετά έχουμε πλήρη διάλυση των ελεκτικών μηχανισμών. Δηλαδή πριν ελέγχανε, αυτό θέλετε να μας πείτε. Φυσικά. Εσείς πώς το ελέγχατε δηλαδή? Φυσικά, όταν φυσικά δεν ξεχνάμε. Καταρχήν ήταν ισχυρός ο ΣΕΠ. Έτσι, δεν ξεχνάμε τα πρόστιμα που πλήρωσαν οι τράπεζες για την καταστατήγηση του 8ωρου. Τώρα το μήνυμά σας ποιο είναι? Το μήνυμά μας είναι ότι πρέπει η σεραϊκή κοινωνία όλη να αντισταθεί, να μην ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο που θα ξημερώσουν μαύρες μέρες για όλους. Πάντως η συνάδελφος έχει δίκιο, γιατί και εμείς στον χώρο των μέσων ενημέρωσης μπορεί να ήμασταν 8ωρο, αλλά δουλεύαμε ακόμα περισσότερο. Γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα δεν ήταν ποτέ όλα ρόδινα. Γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν τηρούνταν η εργατική νομοθεσία για τους εργαζόμενους. Το θέμα είναι όχι να θεσμοθετήσουμε την παρανομία, αλλά να μπορέσουμε να την αποτρέψουμε. Ναι, μήπως όμως τώρα αυτό θα είναι καλό για τους εργαζομένους, γιατί από εκεί που δεν παίρναν τίποτα και δουλεύαν 12 ώρες κάθε μέρα θα πάρουν και ένα ρεπό, θα ξεκουραστούν. Ακούστε λίγο. Οι εργαζόμενοι και ένα μήνα άδεια δικαιούνται και το 12ωρο που λέτε είναι ουσιαστικά επιστροφή πριν 100-150 χρόνια. Αυτή είναι η θεσμοθέτηση σήμερα. Ο εργαζόμενος, αν τηρούταν η εργατική νομοθεσία και πεντήμερο είχε και ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας 5 εβδομάδες άδειες είχε. Τώρα ποιο είναι το θέμα? Ειδικά σε τρεις συγκεκριμένους κλάδους, και πρέπει να ονοματίζονται, που είναι ο κλάδος του τουρισμού, ο κλάδος των σούπερ μάρκετ και ο κλάδος της μεγάλης βιομηχανίας. Σκεφτείτε ότι σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο της Κρήτης πότε θα δουλεύω άλλους 14 ώρες την ημέρα, θεσμοθετημένα? Αυτά ούτε στην Ουγκάντα δεν γίνονται. Χωρίς κανέναν έλεγχο, όχι χωρίς κανέναν έλεγχο, με την έγκριση του κράτους. Ναι, εγώ θέλω και να θέλω να επισημάνω, και θέλω να επισημάνω ότι στις αίρες οι λίγες βιομηχανίες που έχουμε δεν είχαμε καμιά καταστατήγηση του ωραρίου. Τώρα, αν αναφέρεστε στους μικρομεσαίους, εδώ έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ με το μένουμε όρθιοι, ναι, να στηρίξει μικρομεσαίους, κάτι που δεν κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.